Ο κόσμος του Ρόδου αδρανεί σε όλα. Σε όλα, όσες καταστροφές γίνονται στο νησί, ο κόσμος της Ρόδου αδρανεί. Διότι οι Ροδίτες είμαστε πλέον πολύ λίγοι. Αυτό είναι ο λόγος που αδρανεί. Που... Τα προηγούμενα χρόνια θα υπήρχε τέτοια αδράνεια ή θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Όχι, θα υπήρχε αδράνεια. Θα υπήρχε αδράνεια. Το ίδιο πράγμα. Τώρα έβγαινα από την Τράπεζα της Ελλάδος και μου είπαν ότι κέρματα η Τράπεζα της Ελλάδος δεν θα ξαναφέρει. Γιατί οι Ροδίτες αδρανούν τόσο πολύ? Οι Ροδίτες δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε τελείως αδρανείς σε όλα. Από τη στιγμή που ένα δωδεκάνος έχει ένα νοσοκομείο που έπρεπε να ήταν πρότυπο μέσα στην Ευρώπη, όπως και η Μαρίνα επίσης, δεν ξέρω τι κάνουμε οι Ροδίτες. Αυτοί οι οποίοι είναι αδιαφοροί, καλά κάνουν για κάποιο λόγο. Εμείς τι κάνουμε? Δηλαδή το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας και των γονιών μας που κάποια στιγμή θα γεράσουμε, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε? Θα πεθάνουμε στα όρθια? Δεν ξέρω τι να πω. Είναι δηλαδή αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι οι βουλευτές μας σιωπούν με στόχο τις προσωπικές φιλοδοξίες, διότι μέχρι τώρα αυτό μας έχει δείξει. Έτσι έχω μάθει να μιλώ και έτσι μιλώ. Και ήδη έχω ένα πρόβλημα υγείας και αν θέλω να πάω παράδειγμα, δεν θα πάω στο νοσοκομείο, θα πάω κάπου αλλού. Δεν υπάρχει γενικό νομαρχιακό νοσοκομείο, υπάρχει ένα κέντρο υγείας, ίσως και πιο κάτω. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουν όλοι οι Ροδίτες ότι το νοσοκομείο είναι απαραίτητο για τους Ροδίτες πρώτον και δεύτερον για τους ξένους που έρχονται στο νησί μας. Εάν καταργηθεί και αυτό εδώ πέρα, είναι σαν να καταργείται η ίδια η ζωή μας.